Αγαπητοί φίλοι του Αστρενικού Μπάσκετ, καλησπέρα από το Ιβανόφιλο. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μέρα του πρώτου αναπτυξιακού τουρνουά που διοργανώνει ο Σύμβασμος για την Τόνη Θεσσαλονίκη. Με ομάδες εφηβικής κατηγορίας. Θα παρακολουθήσουμε το μικρό τελικό μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ομάδας Τμπιλίζη Χιντάι από την Γεωργία. Είναι οι δύο ηττημένες της εθνικής μέρας, καθώς είχαν αντιπάλους τον Άρη και τον Ηρακλή, οι οποίοι πέρασαν στο μεγάλο τελικό που θα παρακολουθήσετε και αυτό ζωντανά στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιατητών Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο Τεμπουσανίδη. Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Μία ακόμα διοργάνωση του Συνδέσμου Βιατητών μετά τα Μαυροσκούφια που έχουν καθιερωθεί πλέον ο θεσμός. Προσπαθείτε να κάνετε κάτι παρόμοιο και στους χωριστητές των Χριστουγέννων. Ναι, ακριβώς. Πρώτη φορά διοργανώνεται, να το πω πιλωτικά. Θα δούμε πώς θα πάει. Θέλουμε να το κάνουμε και αυτό θεσμό, δηλαδή το τουρνά το αναπτυξιακό. Στο σχέδιά μας είναι μία χρονιά να είναι, μπορεί έφηβη, την άλλη να είναι παιδες, χωρίς να είναι δηλαδή συγκεκριμένο ότι κάθε χρόνο να γίνεται στις ηλικίες των εφήβων. Γι' αυτό έχετε πει ότι είναι αναπτυξιακό τουρνουά και όχι τουρνουά εφήβων ή παιδων. Ακριβώς. Οπότε μπορεί να γίνει και ακόμα και με μήνυ και με υπόμενη, ό,τι θέλεις το κάνεις, αναπτυξιακό. Ναι, το αναπτυξιακό πηγαίνει ουσιαστικά και στους διαιτητές, γιατί θέλω να πω ότι οι διαιτητές είναι τοπικής κατηγορίας. Είναι 6 εθνικής γάμα, εθνικής που γίναν φέτος, και 6 τοπικής κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο θέλετε εκτός από τις ομάδες να βρείτε και τη νέα φωνιά των διαιτητών, η οποία θα βγει για την επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Και είναι πρώτη φορά οι διαιτητές αυτοί που παίζουν με 3 διαιτητές. Με το σύστημα των 3 διαιτητών. Άρα είναι πολύ σημαντικό για να μάθουν την τεχνική των 3 διαιτητών. Είναι κάτι διαφορετικό τελείως από αυτών των 2. Έτσι ώστε να προσαρμοστούν και για τη συνέχεια για τις μεγαλύτερες εθνικές κατηγορίες. Ακριβώς. Έστω και αν είναι νωρίς. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσον αφορά δηλαδή το σύνδεσμο, πώς το σκεφτόμαστε. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των συγκεκριμένων, γιατί τώρα υπάρχει κάποιος λόγος που επιλέχθηκαν αυτοί οι 12 και όχι κάποιοι άλλοι. Όχι, δεν είναι. Αυτοί οι 12 φέτος, άλλοι 12 του χρόνου. Μάλιστα. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς βοηθάει και τους ίδιους τους διαιτητές να δούνε πώς είναι το παιχνίδι μετρήσει. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή οι 3 διαιτητές που παίζουν είναι ο Τζιοπάνος Γάμα Εθνική. Φέτος εξολογήθηκε. Και οι άλλοι δύο ήταν ΑΕΚΑΣΤ. ΑΕΚΑΣΤ, ναι. 22 χρονών και 21 και 20 χρονών. Ο Αγραφιώτης είναι 20 χρονών και ο Μακρύς είναι 22 χρονών. 21 χρονών, 22. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιες ηλικίες στους διαιτητές, γιατί συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτεροι. Αυτά τα παιδιά από τώρα προετοιμάζονται για την επόμενη φωνιά και είναι άγχος, ανταγωνιστική και αξιόλογη, έτσι. Γι' αυτό τους βάλατε και εδώ πέρα. Ακριβώς. 6-2 το σκορ, θα κάνουμε ένα μικρό time out, ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Ξανά στο Ιβανόφιλο, 8 και 13 για την πρώτη περίοδο. Το σκόρ είναι 6-2 υπέρ της ομάδας από τη Γεωργία, η οποία άρχισε το παιχνίδι καλύτερα.
Εμείς έχουμε πάντα δίπλα μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου για τον Φεσσαλονίκη, τον Γιώργο τον Πουσανέδη, με τον οποίο συνομιλούμε για διάφορα θέματα που αφορούν τη διατησία. Γιώργο, είπες για τις τρεις διατητές και το σκεπτικό. Να πούμε ότι ο Σύνδεσμος διοργανώνει και σχολείο διατησίας, έτσι. Ναι, ξεκινάει στις 12 Ιανουαρίου. Πρώτη συνάντηση είναι στο Σύνδεσμο, 6.30 το απόγευμα. Έχουμε 40 αιτήσεις. Υπάρχουν ήδη 40 συμμετοχές. 40 συμμετοχές, ναι. Καλό νούμερο. Ικανοποιητικό το νούμερο, ακριβώς. Γιατί είναι δύσκολα. Είναι γενικότερα η περίοδος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον. Λέει, τώρα 40 αιτήσεις. Υπήρχαν χρονιές που υπήρχαν 15 και 20, έτσι. Δεν θέλω να κρυβόμαστε. Να πούμε και ότι μπορούν ακόμα οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή. Βεβαίως. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Και κάποιος να θέλει και ένα μάθημα να χάσει, δεν έγινε τίποτα. Τους καλούμε λοιπόν στο Σύνδεσμο, στα γραφεία του Συνδέσμου κάθε απόγευμα. Για να μπορέσουν να. 6 με 9, Βαλαωρίτου 7 στον 4ο όροφο. Τα τηλέφωνα είναι 522-602. Μπορούν να τηλεφωνούν για να υποβάλουν τις αιτήσεις. Όποιος ενδιαφερόμενος δεν πληροφορήθηκε, ήδη είναι και αναρτημένο και στο site μας. Μία ακόμα δράση του Συνδέσμου λοιπόν. Σχολείο διατησίας. Έχουμε και την κοπή της πίτας στις 11. Μια μέρα πριν την έναρξη της σχολής. Μια μέρα πριν την Κυριακή. Στο Μπαράτζα. Στο Αλτεμπαράν. Στο Αλτεμπαράν. 10:30 το πρωί είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι καθιερωμένη πίτα, πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. 10:30 το πρωί της Κυριακής, 11 του μηνός. 11 του μηνός, 10:30 το πρωί. Εκεί θα γίνουν και κάποιες βραβεύσεις, φαντάζομαι. Ναι, θα βραβεύσει ο Σύνδεσμος. Έχει επιλέξει κάποια πρόσωπα και θα τα βραβεύσει όπως κάθε χρόνο στην κοπή της πίτας γίνεται. Παλιοί διαιτητές στην ύφος. Ναι. Παλιοί διαιτητές που έχουν. Έχουν σταματήσει. Κάποιοι ναι. Και... Αλλιώ και ενεργοί. Ναι. Και... Που έχουν προσφέρει και παλαιότερα και στο Σύνδεσμο. Και όχι μόνο. Και εκτός Συνδέσμου θα είναι οι δύο βραβεύσεις. Δηλαδή που δεν είναι μέλη, πρώην μέλη του Συνδέσμου διαιτητών. Είναι από άλλους συνδέσμους. Ακριβώς, ναι. Από άλλους συνδέσμους. Συγγνώμη. Κάτι άλλο που υπάρχει προγραμματισμένο από το Σύνδεσμο. Κι άλλο. Εντάξει, λέμε, κάνουμε ήδη πολλά σίγουρα. Από ό,τι μου είπε και ο Γιάννης ο Στρούμπος εχθές, για το Πάσχα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα να διοργανώσει κάποιο κουνουά, γιατί όχι. Είναι οι ομάδες που είναι στην τελευταία φάση. Ακριβώς, εκεί είναι τα Final Four. Φέτος νομίζω ότι το παιδικό θα γίνει στις τρεις νίκες. Η τοπική ένωση το έχει αλλάξει. Το παιδικό? Το παιδικό, στις τρεις νίκες νομίζω θα γίνει. Στις τρεις νίκες έγινε, ναι. Η τελική φάση. Ναι, ναι. Εδώ τελειώνουν οι δραστηριότητες. Του χρόνου με το καλό. Από το Σεπτέμβριο και πάλι. Σεπτέμβριο τα Μαυροσκόφια και Δεκέμβριο του πρώτο αναπτυξιακό του νεό. Το χρόνο θα γίνει το δεύτερο. Πρώτο Θεός. Και εμείς βεβαίως βλέπουμε τώρα εδώ τι ατέλειες υπάρχουν, τι πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και θα το βελτιώσουμε. Και όποιος είναι βασικά διοίκηση, έτσι. Υπάρχουν εκλογές. Ναι, υπάρχουν εκλογές Απρίλιο-Μάιο. Απρίλιο-Μάιο τώρα. Ναι. Αλλά ο Σύνδεσμος είναι ένα και αυτό πρέπει να κοιτάμε. Σίγουρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει το ότι διοργανώθηκαν από την τωρινή διοίκηση. Οφείλει η διοίκηση τωρινή να πει και την επόμενη. Το τι πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί για να μπορούμε να προχωρούμε μπροστά. Ο κάθε πρόεδρος βάζει το λιθαράκι του. Ορίστε. Ο κάθε πρόεδρος λέει βάζει το δικό του λιθαράκι στο οικοδόμημα του Συνδέσμου. Ακριβώς. Όχι ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο. Ο κάθε διοικητικό συμβούλιο, να μιλάμε μόνο πρόεδρος. Όλοι μαζί. Για την παρουσία του κόσμου, πού οφείλεται πιστεύεις η χαμηλή συμμετοχή σήμερα. Ναι. Πολλοί λόγοι πιστεύω. Καταρχήν υπάρχει και ένα δεύτερο τουρνουά να πω στην πόλη. Ίσως και το ότι είναι η μέρα εργάσιμη σήμερα. Βέβαια τα παιχνίδια είναι 7 και 9. Πάλι ναι. Το σουπερμάρκετ κλείνει στις 8 από ό,τι ξέρω. Ναι, η αγορά 6 νομίζω. Η αγορά έχει τα σουπερμάρκετ 8. Μέχρι να κλείσουν 8. Δεν ξέρω, ψάχνουμε και εμείς τις βασικές αιτίες για ποιο λόγο ας πούμε. Τα δύο αυτά που είπες είναι τα σημαντικότερα, πιστεύω και εγώ. Πρέπει να πω ότι είχε και αγωνιστική Α1 χθες. Η αγωνιστική σήμερα δράση είχε χθες. Ένα παιχνίδι 5 ώρα, τώρα τελείωσε. Τελείωσε. Δεν ξέρω, είναι και το κρύο. Είναι και οι μέρες οι δύσκολες. Ναι, ναι. Γενικά οι εορταστικές μέρες πάντα έχουν μαζεύονται όλες τα σπίτια τους. Έτσι. Αλλά δεν δικαιολογείται να μην έρχονται ούτε οι γονείς των παιχτών. Αυτό είναι το ίσως το πιο έτσι που με προβληματίζει προσωπικά. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έρχονται ούτε οι γονείς, έτσι, δηλαδή ελάχιστοι.
Και σίγουρα εγώ περίμενα και τα πάμε διαιτητές. Ναι, να δουν τους συναδέλφους τους. Ασφαλώς. Παρόλα αυτά, αυτό δεν προσωπικά δεν με λυγίζει, είσαι σαν πεμπισμόνη. Θα τη βρούμε τη λύση όλοι μαζί. Και σίγουρα. Και θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο. Μπράβο. Άλλωστε, αλλά αν δεν υπάρχει στήριξη, δεν μπορούν όλα να γίνονται, δηλαδή να γίνουν και να μην υπάρχει στήριξη και από το... Κάτι αντίστοιχο είχε στο Μαύρο Σκούφι τις πρώτες χρόνιες. Δεν είχε την επιτυχία που αναμενόταν. Μετά σιγά σιγά έγινε θεσμός του κόσμος και πήγε καλύτερα. Έτσι. Να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βλέπουμε γύρω στους 8 με 10 χορηγούς σε μια εκδήλωση του Σύνδεσμου για το Τόνι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη συνεισφορά. Τεράστια. Είναι το Monfrère, το μαγαζί του Γιάννη του Φούφη. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή οι διαιτητές οι ίδιοι στηρίζουν το Σύνδεσμο. Το Μάγκο είναι η γυναίκα του Γιάννη του Φούφη που πουλάει γυναικείες όρουχα. Ο English Sport είναι ο άνθρωπος που μας έβγαξε τις φανέλες. Α, μάλιστα. Θες μπάλα και θες μπάικ του Στέλιου του Σημειονίδη. Ο ιατρού, ο οποίος είναι ο χορηγός μας στη φανέλα. Ο Τουβλατζής ο Ιωάννης, ο οποίος επίσης ήταν χορηγός και στα Μαυροσκούφια. Τεχνική εταιρεία κατασκευές, το Τακαντούμ, ήταν να πούμε... το Τακαντούμ. Α, το City το καφέ, κεντρική καφετέρια μέσα στο εμπορικό κέντρο στην Αριστοτέλους. Τους ευχαριστούμε όλους, γιατί πολύ μας στηρίζουν και βοηθούν. Πολύ σημαντική συνεισφορά σίγουρα και σε δύσκολες εποχές. Θέλω να πω και κάτι άλλο επί ευκαιρίας. Ο χορηγός μπροστά στη φανέλα του Συνδέσμου. Το Κίντο, βεβαίως. Το Κίντο. Δεν ξεχάσουμε. Επίσης, ναι. Δεν ξεχάσουμε κάποιον. Βασικός χορηγός του Συνδέσμου Διετών. Και το... Θέλω να πω και κάτι να προσθέσω, ότι μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Και από τα εισιτήρια και από τις χορηγίες. Ορίστε. Και από τα εισιτήρια. Βεβαίως. Και από τις χορηγίες. Μέρος των εσόδων. Τα πάντα, ναι. Για μας είναι ένα. Απλώς σαν κίνηση, μιλήσαμε και με την κυρία Μαύρου, την πρόεδρο. Μας ευχαρίστησε φυσικά. Δείχνει και το κοινωνικό πρόσωπο, ο σύνδεσμος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό και εν ώψη εορτών. Καλέσαμε να γίνεται ακόμη περισσότερο. Βέβαια, με τόσο κρύο εδώ μέσα στο γήπεδο. Αν ο λόγος που δεν. Κάποιος δεν. Και καλύτερα μην κρυώσει και κανένα παιδάκι δηλαδή. Να τα λέει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αυτό δεν το είχαμε υπολογίσει. Ναι, είναι αλήθεια, ναι. Αλλά ούτε αυτό τελικά στάθηκε εμπόδιο για να γίνουν τα αλίμονο, παιχνίδια και να παίξουν τα παιδιά. Να δούμε λίγο το παιχνίδι. Βλέπουμε τον Μέγα Αλέξανδρο να απογείται με 9-14 στους 5 πόντους η διαφορά. Γιώργο, να πούμε ότι το νούμερο 11 της ομάδας από τη Γεωργία είναι ένας παίχτης ύψους 2-8, ο οποίος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γεωργιανού μπάσκετ. Και μάλιστα έχει κλείσει κάποια ομάδα της Ισπανίας να κλείσει στην καριέρα του. Μάλιστα. Και είναι γεννημένος το 1999, 15 χρονών. 2 χρόνια μικρότερος από την τελευταία ηλικία των εφήβων. Μπράβο. Η ομάδα από τη Γεωργία, να ευχαριστήσουμε λίγο για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσουμε τη συμμετοχή, την αποδοχή της. Τονίζω ιδιαίτερα ότι είναι με δικά τους έξοδα. Έχουν έρθει από εκεί με δικά τους έξοδα. Και η φιλοξενία εδώ το ίδιο. Και το ξενοδοχείο εδώ πέρα. Το Άβαλον στη Θέρμη. Το Άβαλον στη Θέρμη, εκεί μένουν. Όλα τα πληρώνουν αυτοί. Δικά τους έξοδα. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έγινε διεθνές το τουρνουά με την πρώτη χρονιά. Και δεν επιβαρύνεται και ο σύμβασμος. Ναι. Με πληρώνουν έξοδα. Ακριβώς. Και είναι και καλή ομάδα. Αποδεικνύεται, ναι. Και χθες ζόρισε τον Ηρακλή, δηλαδή στο τέλος ο Ηρακλής κέρδισε. Από και ο Ηρακλής καλή ομάδα είναι. Ο αρχηγός είναι Έλληνας. Είναι ο Ηρακλής, πρώην παίκτης του Ηρακλή. Του Ηρακλή. Τζαγιασβίλη. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι 11-16, βλέπω. Μόνο το χθεσινό το πρώτο ήταν με μεγάλη διαφορά. Και αυτό έγινε στο τέλος, γιατί δεν ξέρω, κάποιο μέρα σε κατάληψη ήταν. Δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά από την αρχή, στο τέλος έγινε 30 πόντους. Αλλά σήμερα ο Μέγας δείχνει διαφορετικό πρόσωπο.
και σίγουρα είναι μια από τις καλές ομάδες της πόλης. Στην μηχανική του drone διατητών βλέπεις κάποιες ατέλειες σίγουρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που... Ασφαλώς. Εδώ εμπειρότεροι διαιτητές και μπερδευόμαστε και κάνουμε. Δεν το συζητώ, εννοείται. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Επιμένω και... Μπράβο. Ας γίνουν λάθη και ας γίνουν τώρα τα λάθη. Για να ελαχιστοποιηθούν στο βάθος χρόνου. Και όλα τα παιχνίδια, όπως κάτι αντίστοιχο που έγινε και με τα μαυροσκούφια, ευχαριστούμε και εσένα που επίσης προσφέρθηκες να καλύψεις την αναμετάδοση των αγώνων και τον Αχιλλέα τον Καραλή, ο οποίος είναι στην κάμερα. Και βεβαίως να τονίσω και ο Γαλάνης Πορντάτα, τον Κορέζη, ο οποίος για δεύτερη φορά, τον κύριο Κορέζη, δωρεάν έρχεται να καλύψει τα στατιστικά και του Μαυροσκουφίου και του σημερινού και του χθεσινού τουρνουά, αυτού του τουρνουά που γίνεται εδώ τον Εφήβο. Τα παιχνίδια θα αναλυθούν, θα κοπούν φάσεις και θα δειχθούν υπομορφή κλίψης στο σύνδεσμο. Δηλαδή έχει και εκπαιδευτικό. Απλώς είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι προς... Δεν είναι για έξω. Ακριβώς. Είναι για μας στο χώρο. Όταν κάναμε το Κοτόπουλο σε 7 Σεπτεμβρίου, είχα πει τότε από το Βήμα ότι ανοίξαμε τις πόρτες. Αποδεικνύεται καθημερινά. Θα προσπαθήσουμε. Αν υπάρχει ανταπόκριση και μπορούμε να προχωρήσουμε, θα το κάνουμε. Ιδάλλως, θα δούμε. Δηλαδή, ανοίγουμε, περπατάμε και βλέπουμε. Γιατί και το Κοτόπουλος πρώτη φορά έγινε ζωντανό στο ίντερνετ. Τον Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου. Ήτανε Κυριακή, ημέρα Κυριακή. Επίσης ο Αχιλλέας Καραλής έρθει και το έχει καλύψει, τότε απλώς δεν μπορούσε να έχουμε και ζωντανή αναμετάδοση. Ναι, ναι. Δεν γίνονταν ζωντανή μετάδοση σεμινάριο, ήταν πολύ πάει. Ακριβώς. 11-18, πάντα μπροστά ο Μέρες, ο οποίος έχει την μπάλα. Με το Σιπιτάνο τώρα. Ο Κωνσταντινίδης, πολύ όμορφο σούτ αλλά άστοχο από τον Βαγιάτη. Η μπάλα είναι και πάλι στην ομάδα από τη Γεωργία. 40 δευτερόλεπτα ακόμα τη λήξη πρώτης περίοδου. Θα ακολουθούμε το πρώτο αναπτυξιακό τουρνουά του Σύνδεσμου για τον Θεσσαλονίκης. Το μικρότερο υλικό μεταξύ της ομάδας από τη Γεωργία, της Hyundai, του Μπλίση και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέσσερα δευτερόλεπτα ακόμα τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Σιπιτάνος επιχειρήσει ότι 2 πόντων και είναι εύστοχος. Κάνει το 13-18. Μειώνει τη διαφορά για το Μέγα. Τώρα οι Γεωργιανοί καταφέρνουν την πετυχία με ένα ακόμη καλάθι. 13-20. Δύο δέκατα ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Τελειώνει η πρώτη περίοδος, 13-20, προβάμαστε με 7 πόντων για τους Γεωργιανούς. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο για την δεύτερη.
ξανά στο Ιβανόφι, δεύτερη περίοδο του αγώνα μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Hyundai Tbilisi από τη Γεωργία. 13-20 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου για την ομάδα από τη Γεωργία που έχει την μπάλα για την εκδήλωση της πρώτης επίθεσης στο δεύτερο δεκάλεπτο. Φάουλ που κάνει ο Μέρμιγκας, η μπάλα να παίξω για τους Γεωργιανούς, με το Χάζε και το Κοκάζε τώρα κλέβουν οι παίκτες του Μέρα και δηλώνουν με πολύ όμορφο φιδιασμό και καλάθι με το Μαρίνο, λιώνουν σε 15-20 και ενώ κλέψιμο για την ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κόβεται με φάουλ ο Μπεγιάζης και έχει δικαίωμα για δύο βολές από προπονητής της ομάδας από τη Γεωργία. Δεν είναι ευχαριστημένος από τους παίχτες του παρότι προηγούνται. Δύο βολές από τον Μπεγιάζη. Ας το χείσει την πρώτη, έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Να ζητήσω ένα συγγνώμη από τους φίλους για τη φωνή, αλλά το κρύο ήταν τόσο έντονο εχθές και σήμερα εδώ πέρα που επηρέασε όλους μας. Ο Μπεγιάζης κάνει το 16-20 καθώς ευστοχή στη δεύτερη βολή. Οι Γεωργιανοί σε νέα επίθεση. Με το μεγάλο του αστέρι, τον Μπιτάτζε, ο οποίος δεν καταφέρνει να πετύχει το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο βολές. 9 και 11 ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περιόδου. Πρώτο αναπτυξιακό του Νουά από το σύνδεσμο Βιατιτών Θεσσαλονίκης. Νικός τελικός. 16-21. Το ηγείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η ομάδα από τη Γεωργία. Παραμένει το σκορ σε αυτό το επίπεδο και ο Μέρας έχει δικαίωμα για νέα επίθεση με το Μαρίνο, το Βαγιάτη και το Μπεγιάζη που κάνει άστοχο τρίπο, άστοχο σουτ, airball. Έτσι η επίθεση είναι και πάλι για την ομάδα του Γεωργία. Άστοχο σουτ από τον Ρουχάτζε. Τώρα ο Μέρας με το Βαγιάτη. Κάνει βήματα ο Κωνσταντινίδης. Παραμένει το 16-21 για την πλήση από τη Γεωργία που έχει την μπάλα για την επόμενη επίθεση. Πολύ όμορφη προσπάθεια και εύστοχο το μπάσιμο του Αμπιουλάτζε. 16-23 σε 7 πόντες η διαφορά. Βαγιάτης. Μέρμιγκας, Βαγιάτης. Μέρμιγκας για 3. Εύστοχος. 19-23. Μειώνει στις 4 ομέρες. 7-40 ακόμα για ένα άποπο. Άστοχο τρίποντο από τον Μπιτάτζε που ξανακάνει προσπάθεια και ευστοχή. 19-25. 6 πόντι της διαφοράς για τους Γεωργιανούς με τον προπονητή τους να ακούγεται. Να είναι ο μόνος που ακούγεται στο γήπεδο.
Μέρμιγκας στην επαναφορά. Βαγιάτης. Ντούμας, Μέρμιγκας. Ο Μαρίνος δεν καταφέρνει να αγγυλώσει επίθεση πριν τη λήξη των 24 της μπαλάνιας στην ομάδα από τη Γεωργία. 6.55 ακόμα για την ανάπολα. 19.25. Προβάβες με 6 πόντων και την Τιμπιλίση. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Αμπτουλάτζε που αυξάνει τη διαφορά στους 8. 19.27. Ο Μέρμιγκας κάνει λάθος, αλλά χτυπάει επίτηδες την μπάλα στον αντίπαλό του για να βγει έξω. Απομένει 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέρμιγκας. Βαγιάτης. Αστοχή. Με μεγάλη περιπέτεια. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι και έτσι η ομάδα από τη Γεωργία έχει δικαίωμα για νέα επίθεση. Αστοχή όμως ο Αμπουδάτζε. Και ο Μένας τώρα με το το Κωνσταντινίδη επικερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. 19-27. Πάντα μπροστά η ομάδα από τη Γεωργία. 5-48 ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περιόδου του μικρού τελικού. Το αναπτυξιακό του μηνύμα από τη Γαλάνα, ο σύνδεσμος για τον Θεσσαλονίκης. Είναι άστοχος ο Κωνσταντινίδης στην πρώτη από τις δύο βολές. Άστοχος και στη δεύτερη λοιπόν από τους Γεωργιανούς και αντεπίθεση πολύ όμορφη με τον Αμπουλάτζε που πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι. 19-29 στους 10 πόντους η διαφορά. Ο Κωνσταντινίδης με τον υψηλό του αντιπαλό του τα βρίσκει δύσκολα. Τελικά έχουμε φάουλ. Την μπάλα απ' έξω για την ομάδα από τη Γεωργία. 19-29. Time out από τον προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ερχόμαστε σε λίγο στο Ιβανόφιλ. Ξανά στο Ιβανόφιλο. 5-18 ακόμα για την ανάπαυλα του μικρού τελικού του πρώτου αναπτυξιακού του νέου αποδιοργανώνος σύμβουσμος για δεκτών Θεσσαλονίκης.
προβάδισμα 10 πόντων για την ομάδα από τη Γεωργία, η οποία προηγείται με 19-29 του μεγάλου Αλεξάνδρου και έχει την μπάλα με τον Μπιτσάντζε, ο οποίος πετυχαίνει ένα ακόμα καλάθι, το οποίο όμως δεν μέτρησε. Και έτσι μπαλώνει και πάλι στο μέρα. Βαγιάτης. Μερμίγκρας. Τελικά το μέτρησαν γιατί η γραμματεία απλά καθυστέρησε να γράψει τον πίνακα. 19-31 είναι το σκορ. Και φάουλ υπέρ του μέρα. Την μπάλα απ' έξω για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Σιπιτάνο. Αλλαγή από τον προπονητή της Γεωργιανής ομάδας. Ο Βαγιάτης βρίσκεται τον Κωνσταντινίδη που κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για βολές στον παίχτη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Άστοχο στην πόντη. Έξω και η δεύτερη rebound από τον Κάτζερ. Και νέα επίθεση για την ομάδα από τη Γεωργία. 4 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου. Όμορφο καλάθι από τον Γκογκάτζε, 14 πόντους της διαφοράς. Οι Γεωργιανοί δείχνουν να ξεφεύγουν στο σκορ. Ο Μέγας πρέπει να καταφέρει να μειώσει που το κάνει εν μέρη με τον Μαλολάρη, 21-33. 3 και 21 ακόμα. Η μπάλα χτύπησε στο πρόσωπο του Σιπιτάνου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Θα περιμένουμε λίγο να συνέλθει ο παίκτης του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είπα ένα φορά για τον ομάδα από τη Γεωργία. Όλο από τον Βαγιάτη και ο Μαριοβολές τον Μπιτάτζε, συγγνώμη στον Αμπουλάτζε, είναι άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 21-33. Έξω και η δεύτερη. Και φάουλ από τον Τσιτσεσβίλη στον Σιπιτάνο. Δύο βολές για τον παίχτη του μεγάλου Αλεξάνδρου. 3-9 ακόμα για τον Παύλο. Με το Μέγα να θέλει να μειώσει τη διαφορά κατά από τους 10. Η
Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή ο Σιπιτάνος. Μέσα και η δεύτερη, 23-33, δύο αλλαγές από τον προπονητή του μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχόμενες οι αλλαγές, δοκιμάζουν σχήματα και οι τέσσερις τεχνικοί. Και η Team Blizzard με τον Μπιτάτζε που είναι άστοχος, όπως και ο συμπαίκτης που κέρδισε το επιθετικό rebound, τρίτο επιθετικό rebound, δεύτερο επιθετικό rebound μάλλον για την ομάδα από τη Γεωργία. Και πολύ όμορφη κίνηση από το μεγάλο τούτους του Μπιτάτζε. 23-35, 2-40 ακόμα. Διαφορά στους 12 πόντους. Βαγιάτης. Ας το κύριο Μαλολάρης λίγο πριν την λήξη της χρόνου επίθεσης. Έτσι μπαλάνε και πάλι στους Γεωργιανούς. Τι χάνουμε όμως την παρέμβαση του Καμπακάκη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ, θα πάει και τόσες βολές. 2 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, της δεύτερης περιόδου του μικρού τελικού του τουρνουά που διοργανώνει ο σύμβασμος διαιτητών Θεσσαλονίκης. Ο Καμπακάκη στη γραμμή. Ευστοχή στην πρώτη, 24-35. Μέσα και η δεύτερη, 25-35. Η διαφορά στους 10 πόντους. Και η μπάλα στην την πλήτση. Χάνει όμως με την παρέμβαση του Βαγιάτη, ο οποίος πετυχαίνει ένα εύκολο καλάθι. 27-35 μειών ο Μέγας. Αλλά ο Ρουκάτζε κάνει το 27-37. Ξανά στο συν 10 η Γεωργιανή. Καμπακάκης, Βαγιάτης, Ντούμας, πάτησε γραμμή όπως ζηχνεί οι διαιτητές. Time out από τον προπονητή της Γεωργιανής ομάδας. Εμείς ερχόμαστε σε ένα περίπου λεπτό για τη συνέχεια του αγώνα.
και πάλι στο Ιβανόφυλλο. Ένα λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα την λήξη της δεύτερης περίοδου του μικρού τελικού μεταξύ του ομάδας από τη Γεωργία και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι Γεωργιανοί προηγούνται με 27-37 και έχουν και την μπάλα. Άστοχο σούτ από τον Ρουχάτζε. Η μπάλα είναι στο Μέγα. Για μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μηχρόνου. 27-37 το σκορ. Βαγιάτης. Καμπακάκης. Μαλολάρη. Αστοχή και ρίζει το επιθετικό rebound όμως. Και το φάουλ από τον Μπιτάτζερ. Δικαίωμα για δύο βολές στον παίκτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Που έχει τη δυνατότητα να μειωθεί η διαφορά. Κάτω από 10 πόντους πριν τη λήξη της περίοδου. Μαλολάρη. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 28-37. Έξω η δεύτερη rebound από τους Γεωργιανούς. Εφηδιασμός πολύ όμορφος από τον Ρουχάτζε. 28-39. Μακρινό τρίποντο από τον παίκτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το Καμπακάκι βρίσκει στόχο και έτσι η δεύτερη περίοδος ολοκληρώνεται με 28-39 υπέρ της ομάδας από τη Γεωργία. Εμείς θα είμαστε μαζί σε 15 λεπτά περίπου για την τρίτη περίοδο.
ξανά στο Ιβανόφυλλο για την τρίτη περίοδο του αγώνα μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ομάδας Χουντάι Τιμπλίση από τη Γεωργία. Η Γεωργιανή είναι μπροστά στο σκορ με 28-39. Να δούμε λίγο με τη βοήθεια της στατιστικής υπηρεσίας του Κώστα Γαλάνη του σκορ των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Από το Μέρα, ο Μέρμικας έχει πετύχει 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Καμπακάκης 8 με 2 τρίποντα, ο Μαρίνος 2, ο Σιπιτάνος 6, ο Βαγιάτης 2, ο Κωνσταντινίδης 3, ο Μαλολάρης 3, ο Μπεγιάζης 1, ενώ από την ομάδα από τη Γεωργία, Τσιτσεσβίλη 4, Κορσάντια 2, ο Γκογκάτζε 4, ο Ουχάτζε 12, ο Μπιτάτζε 9, ο Αμπτουλάτζε 6 και ο Μπερουσβίλη 2. Έχει αρχίσει η τρίτη περίοδος, έχουν περάσει και 35 λεπτά, 40 τώρα, χωρίς πόντα και από τις δύο ομάδες. 34 λεπτά, συγγνώμη. Η επίθεση είναι για τους Γεωργιανούς με τον μεγάλο τους αστέρα, όπως είπαμε, τον Μπιτάτζε, που κάνει το 28-41, 13 πόντι της διαφοράς, και ο Μέγας με τον Κωνσταντινίδη μειώνει σε 30-41. Να πούμε ότι ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και έχετε στο Ιβανόφι εν όψη και του μεγάλου τελικού μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή, του Ηρακλή και του Άρη. Ένα παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε και αυτό από το chatasblogspot.gr και από το site του Συνδέσμου Διαδητών Θεσσαλονίκης www.sundukuthu.gr. Αστοχούν οι Γεωργιανοί rebound από τον Μέρα που προσπαθεί να εκδηλώσει εμφυδιασμό, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βήματα μπρος πίσω από την ομάδα της Γεωργίας. Έτσι μπαλάνε και πάλι στο Μέρα με τον Βαγιάζη στην επαναφορά. Αλλάζει την μπάλα με τον Σιπιτάνο, Βαγιάτης, Μαλολάρη, Βαγιάτης. Καμπακάκης, Κωνσταντινίδης, Βαγιάτης. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Μπιτάτζε και φάουλ του Βαγιάτη. Ο Τζιτσεσβίλη θα παίξει την μπάλα για την ομάδα της Γεωργίας. 30-41, 7-44 ακόμα για τη λήξη τρίτης περίοδου του μικρού τελικού. Του πρώτου αναπτυξιακού τρινού από την οργανώνει ο Σύμβασμος Γιατρών Θεσσαλονίκης, μία ακόμα πρωτοποριακή ενέργεια από το Σύμβασμο. Μετά τα μαυροσκούφια, μετά τον σεμινάριο Νίκος Κοτόπουλος, για τη Θεσσαλονίκη εντυπωσιάζει πραγματικά με την πληθώρα των διοργανώσεων, ενώ ο Μέγας μείωσε σε 32-41 και προσπαθεί να πιέσει τους Γεωργιανούς για να μειώσει και άλλο το σκορ. Φάουλ επιθετικό που σφυρίζουν οι διαιτητές. Και η μπάλα είναι και πάλι στο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Σιπιτάνος. Ο Μαλολάρη. Λάθος συνδυασμός και εφηδιασμός από τους Γεωργιανούς. Με τον Τζιτσεσβίνη να πετυχαίνει το καλάθι. 32-43.
Καμπακάκης, Βαγιάτης, Τσιπιτάνος, χάνει την μπάλα. Αστοχή όμως και ο παίκτης από τη Γεωργία στο μπάσιμο που γύρισε. Αλλά κερδίζουν το επιθετικό rebound και δηλώνουν μια επίθεση άστοχη με τον Μπιτάτζη, ο οποίος κάνει και το φάουλ. Τέταρτο φάουλ για τον παίκτη από τη Γεωργία, που είναι αρκετά επίρροπης στα φάουλ, όπως και χτες που αποβλήθηκε με 5 φάουλ νωρίς, έτσι και σήμερα. Ο Βαγιάτης έχει δικαίωμα για μια επίθεση για το Μέρα. Ο φάουλ του Κωνσταντινίδη, βολές για τον παίκτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 32-43 διαφορά στους 11. Και ο Κωνσταντινίδης στη γραμμή. Αστοχή στην πόρτα του βολή. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία. Έξω και η δεύτερη. Επανάληψη δίνουν οι διαιτητές. (32-43) Πάλι έξω η βολή του Κωνσταντινίδη. 5-45 ακόμα για τη λήξη της περιόδου του μικρού τελικού του πρώτου τουρνουά. Και διοργανώνοντας σύμβουλος μας για τον Θεσσαλονίκης. Τσιπιτάνος μειώνει σε 34-43 και ο Βαγιάτης σε 36-43. Time out από τον προπονητή της Γεωργιανής ομάδας και εμείς ερχόμαστε και πάλι σε ένα περίπου λεπτό για τη συνέχεια. Ξανά στο Λιβανόφιο, 5-17 ακόμα για τη λήξη τρίτης περίοδου του μικρού τελικού μεταξύ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Χουντάρη την Πιλίση από την Γεωργία. Το σκόρ είναι 36-43 για τους Γεωργιανούς. Είναι ο μικρός τελικός του πρώτου αναπτυξιακού του ΝΟΑΠΗ διοργανώνει ο σύντοσμος για το Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε και πάλι ότι στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Ο Σιπιτάνος Μαλολάρη κόβεται, παίρνει το rebound όμως
του βαγιά τη επιχείρηση του Τουρών που ήταν άστοχο νέο rebound από φέτο του Μέρα και μια επίθεση για την ομάδα τη Θεσσαλονίκη με το Σουπερτέρνο. Βαγιά τη. Ολοκληρώνεται τα 24 δευτερόλεπτα χωρίς να εκδηλώσουν την σουτ. Time out από το Μέρα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο. Και πάλι στο Ιβανόφιο, 4 και 24 για την λήξη τρίτης περιόδου του μικρού τελικού του πρώτου αναπτυξιακού του Νιουάτου Συνδέσμου για τον Θεσσαλονίκης. Μέρες Αλέξανδρος την πηλήση από τη Γεωργία 36-43. Οι Γεωργιανοί αστοχούν στο στόχο που επιχείρησαν και έτσι ο Μέρας με τον Βαγιάτη έχει την επόμενη επίθεση, Σιπιτάνος. Ο Βαγιάτης και πάλι. Αρολάρι. Βρίσκει όμορφα το Κωνσταντινίδη που πετυχαίνει το καλάθι και μειώνει στους 5. 38-43. Κλέψιμο από τον Σιπιτάνο. Και η διαφορά στο τρίποντο, 40-43. Τρία και 20 ακόμα για τη λήξη της περιόδου. Ο Μέγας μειώνει μετά από αρκετή χρειό τη διαφορά στους 3 πόντους. Αστοχούν οι Γεωργιανοί. Και πάλι μπάλα στο Μέρα. Που έχει δικαίωμα να μειώσει ακόμη περισσότερο. Σιπιτάνος. Μαλολάρι Βαγιάτης. Μαλολάρι. Κωνσταντινίδης με 3. Στον πόντο διαφορά. 42-43. Πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο για τον Μέγα Αλέξανδρο. Που έχει περιορίσει τους Γεωργιανούς στην επίθεση τους, έχουν καταφέρει να πετύχουν μόλις 4 πόντους. Έτσι μειώθηκε το σκορ στο 1 πόντο. Ο Πέρτς από την Γεωργία κέρδισε στο φάουλ. Και είναι ήδη στη γραμμή των βολών. Μπεροσβίλη. Είναι άστοχος στην πρώτη.
μέσα η δεύτερη 42-44, 2-37 ακόμα και την τρίτη περίοδο. Ξυπητάνος, βαγιά της. Ξυπητάνος για τρεις, άστοχος. Rebound από την... από του Λάτζε για τη δημιουργία που δεν πέτυχε το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλο συμπαίχτης του και πάλι απ' έξω για τους Γεωργιανούς η μπάλα από του Λάτζε στην επαναφορά. Σου τριών πόντων άστοχο από τον Ρουχάτζε, ενώ ο φάουλ ο Μαρίνος και το Μέγα. 42-44 πέντε μπροστά η ομάδα από την Γεωργία, αλλά ο Μέγας έχει μειώσει πολύ στην τελευταία περίοδο, στην τρίτη περίοδο που διαλύουν. Μαρίνος, Σιπιτάνος, Βαγιάτης. Πατάει γραμμή όπως είναι διαδεκτές ο Σιπιτάνος. Λυπάρα και πάλι στην ομάδα από την Γεωργία. Θα επιχειρήσει μια επίθεση με το Ουχάτζε τώρα. Άστοχο τρίποντο από τον Αμπλάτζε. 1:29 ακόμα. Ο Μέγας έχει δυνατότητα να μην να ισοφαρίσει το σκορ. Φάουλ και βρίζει ο Κωνσταντινίδης. Θα πάει στις βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο παίχτης του μεγάλου Αλεξάνδρου, ήρθε και όμως και η δεύτερη. 1:17 ακόμα για την τρίτη περίοδο, 42-44. Έξω και η δεύτερη, rebound από τους παίχτες της Γεωργίας και ο εφηδιασμός. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Ουχάτζε, 42-46. 4 πόντους της διαφοράς. Μαρίνος, Μαλολάρη, Κωνσταντινίδης. Σιπιτάνος για τρεις, όχι. Ο Μαρίνος για τρεις. Άστοχος. Και η Γεωργιανή με τον Μπιτάτζη. Κάνει βήματα ο συμπέχτης του Ουχάτζε και πάλι στο Μέγα η μπάλα. 36 δεύτερα ακόμα. Αλλαγή, ο Μπεγιάζης μπαίνει στη θέση του Μαλολάρη. Έως υπηκάνω στην επίθεση Μπεγιάζης. Μαρίνος κόβεται, αλλά η μπάλα είναι και πάλι στο Μέγα. Σιπιτάνος, Κωνσταντινίδης, Σιπιτάνος, άστοχος. Η μπάλα για τους Γεωργιανούς, 22:07 ακόμα για την τρίτη περίοδο. 42-46, πάντα μπροστά η ομάδα της Γεωργίας. Έχει την τελευταία επίθεση λογικά. Όμως ο παίκτης της
κάνει και φτωχή λίγο. 42-48. Η διαφορά στις 6 λάφες από το Μέγα. Και τελειώνει η τρίτη περίοδος με τη διαφορά στους 6 πόντους για την Γεωργία. 42-48. Εμείς σε λίγο και πάλι μαζί για την τελευταία περίοδο του μικρού τελικού. Ξανά και πάλι στο Ιβανόφι την τελευταία περίοδο του αγώνα του μεγάλου Αλεξάνδρου με την Χουντάρι την Πλίτση από την Γεωργία. 42-48 που οδηγούν το Γεωργιανί που έχουν και την μπάλα. Τη χάνουν όμως και ο Σιπιτάνος. Μειώνει τη διαφορά στους 4 για τον Μέγα Αλέξανδρο. 44-48. Πάντα μπροστά η ομάδα από την Γεωργία, 9-29 ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Ο Μέγας για μια επίθεση. Αστοχή όμως ο παίχτης του και ο Αμπτουλάτζε πετυχαίνει νέο καλάθι για τον Γεωργιάνους. Mm-hmm. 44-50 η διαφορά στους 6, 8-52 ακόμα η λήξη του αγώνα. Βαγιάτης για 3. Άστοχος, rebound από τον Κωνσταντινίδη. Και νέα επίθεση για το Μέγα. Βαγιάτης. Όμορφο πάσιμο και καλάθι. 46-50. 8-30 ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Η ομάδα από την Γεωργία έχει ένα μικρό προβάδισμα και την μπάλα. Δεν του κάνει το χατήρι το Μπιτάλτσι Βάλα, όμως ο συμπαίκτης του Τοπούρια κερδίζει το rebound και καταφέρνει να πετύχει καλάθι. Και κέρδισε και το φάουλ, δικαίωμα και για μία βολή, 46-52.
Είναι άστοχος του πολύ. Ο Βαγιάτης παίρνει το αμυντικό rebound και δίνει στον Μάριν. Σιμπιτάνος. Βαγιάτης. Ο Μαρίνος και πάλι. Ο Σαντινίδης. Είναι και πάλι εύστοχος. 48-52. Η διαφορά στους 4 πόντους με την ομάδα από την Γεωργία. Την έβγαλα άφηκε τους Γεωργιανούς με το Ουχάτζη. 48-54. Το Βαγιάτη τώρα. Χάνει την μπάλα. Όμως αυτή είναι και πάλι για το Μέγα. Αλλαγή ο Μαλολάρη μπαίνει στο παιχνίδι. Αποσύρεται ο Μπελιάζης. 7 λεπτά ακόμα. Ο Σαντινίδης. Ο Σιπιτάνος τώρα στην επαναφορά. Βαγιάτης. Μαρίνος. Για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Μαρολάρη. Νέο άστοχο σούτ. Και η μπάλα την πλήση. Άρα, 48-54. 6:45 για τη λήξη του μικρού τελικού. Από τη Λάτζε. Αστοχή ο Ρουχάτζε. Και ο Βαγιάτης για το Μέγα. Μαρίνος. Rebound από τους Γεωργιανούς και μια επίθεση με φυνδιασμό. Κόβεται πολύ όμορφα από το Σιπιτάνο, αλλά ξανακερδίζει το rebound και επιθέτει το καλάθι. Ο Ρουχάτζε. 48-56. 8 υπότιτλοι διαφοράς και πάλι για τη Γεωργία, για την ομάδα από τη Γεωργία. Άστοχο τρίποντο από το Μαλολάρη. Και οι Γεωργιανοί αυξάνουν και πάλι στις 10 τη διαφορά. Time out του προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επαναρχόμαστε σε λίγο στο Ιβανόφυλλο. Ξανά στο Ιβανόφυλλο, 5:45 ακόμα για τη λήξη του αγώνα. 48-58, 10 πόντες διαφοράς για την ομάδα από την Γεωργία. Ο Μέγας με την μπάλα. Κωνσταντινίδης αστοχή. Κερδίζουν το rebound οι Γεωργιανοί και τρέχουν στον εφηδιασμό. Είναι άστοχος όμως ο Ρεφάτζεκ.
είπα και πάλι στο Μέγα με τον Σιμπιτάνο, Κωνσταντινίδης, Βαγιάτης. Τρίπον το εύστοχο, 51-58, στους 7 πόντους της διαφορά, 5 λεπτά για την λήξη. Για να δούμε, θα προωρήσει ο Μέγας να πάρει την νίκη, την τρίτη θέση, 8 δευτερόλεπτα υπό την πίεση του Σιμπιτάνου. Ο Βαγιάτης είναι επαναφορά. Σιμπιτάνος Βαγιάτης. Ξανά Σιμπιτάνος Κωνσταντινίδης. Ντούμας Βαγιάτης. Κλέβουν την μπάλα Γεωργιανή και νέος εμφυγιασμός στη Γαλάθια από τον Ρουχάτζε. 51-60. Απομακρύνεται το όνειρο της τρίτης θέσης και πάλι από το Μέγα, καθώς η διαφορά αυξάνεται για τους Γεωργιανούς. Άστοχο τρίποντο από το Σιμπιτάνο. Κλέψιμο πολύ όμορφο από τον Ντούμα. Ο Βαγιάτης κλείνεται. Σιμπιτάνος κερδίζει το φάουλ. Απ' έξω η μπαλάρα του Μέγα. 51-60, 3-53 για την λήξη του μικρού τελικού. Βαγιάτης. Ο Κατσούλης αλλάζει με τον Βαγιάτη που είναι άστοχο στο τρίποδο. Ο Γεωργιανής σε νέα επίθεση. Εύστοχο σούτ από τον Τσιτσεσβίλη. Τους 11 διαφορά και πάλι. Πολύ δύσκολο θα χάσουν την τρίτη θέση και του χάλκινο μετάλλιο, καθώς απομένουν 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιμπιτάνος Κωνσταντινίδης παλεύει και με όλους, πετυχαίνει το καλάθι. 53-62, 9 υπόνοιτες διαφοράς, 3 λεπτά τη λήξη. Αμπουλάτζε. Χάτζε. Σουτριών πόλων από τον παίχτη της Κουμπιλίση. 53-65. Διαφορά στους 12. 2,5 λεπτά ακόμα. Αστοχή ο Βαγιάτης στο σούτι. Νέος εφηδιασμός από τους Γεωργιανούς και νέο καλάθι από τον Κοριάντσα. Time out ο Μέγας, 2 λεπτά και 13 ακόμα. Επενεχόμαστε σε λίγο στο Ιβανόφι. Ιβανόφιο 2 και 10 ακόμα, 53-67. Η ομάδα από τη Γεωργία προηγείται του Μεγάλου.
Αλεξάνδρου και όπως όλα δείχνουν θα κατακτήσει τρίτη θέση στο πρόγραμμα παιξιακό του ΝΟΑ του Συμβέσμου Διατητών Θεσσαλονίκης. Ο Ντούμας χάνει την μπάλα αλλά ευθύνει και πάλι στο Μέγα με το Καμπακάκι που επιχειρήσει ο Τούραν πρώτον είναι άστοχος. Ο Γεωργιάννη και πάλι με την μπάλα βήματα του Καμπακάκης όπως όλα δείχνουν τελικά ο κόσμος στην επαναφορά. 1-44, όλοι έχουν κρυθεί εδώ στο Λιβανόφιο. Η ομάδα από την Γεωργία κατακτά την τρίτη θέση, ο Μέγας θα είναι τέταρτος. Κοσμάς Καμπακάκης κόβεται εντυπωσιακά από τον Μπιτάτζε. Φάουλ που κάνει τέταρτος του Μέγα και να αποφύγουν την εκμήνωση του εφηδιασμού. Παραμένει το 53-67, 1-28 ακόμα. Τελευταίες στιγμές του μικρού τελικού. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 9 και κάτι, σε μισή ώρα περίπου από τώρα, θα έχουμε το μεγάλο τελικό της οργάνωσης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ο κόσμος έχει αυξηθεί σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Σίγουρα θα έρθουν και άλλοι στο Ιβανόφιλο. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ο τελικός του πρώτου τουρνουά αναπτυξιακού τουρνουά του Συμβέσμου Διατητών. Σε μισή ώρα περίπου και πάλι από το μπλοκ μας και από το site του Συμβέσμου Διατητών Θεσσαλονίκης. Ο Ντούμας καταφέρνει να πετύχει το καλάθι και ρυβίζει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μία βολή. Δευτερόλεπτα και 6-9 κατά τη λήξη του αγώνα. 55-67, η διαφορά στους 12 πόντους που παραμένει καθώς ο παίκτης του Μέγα είναι άστοχος στην βολή. Ο Γεωργιάννης σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Χάνουν την μπάλα. Κοσμάς. Ο Αϊτός τώρα χάνει την μπάλα και κάνει και φάουλ. 23 δεύτερα και 4 δέκατα ακόμα. 55-67. Όλα έχουν τελειώσει. Η ομάδα από την Γεωργία είναι στη τρίτη θέση. Ο Μέγας Αλέξανδρος στην τέταρτη. Του Τασβίλη αλλάζει την μπάλα με τον Γκογκάζη, ο οποίος κάνει την επίθεση, είναι άστοχος. Τζάμπολ, η μπάλα είναι για το Μέγα. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια επίθεση λογικά θα είναι ολόκληρη για το Μέγα Αλέξανδρο. Μέρμιγκας δίδει στον Κατσούλη. 10-9, θα εκπληρώσουν την επίθεση. Ο Κατσούλης άστοχο σούτ από τον Κοσμά. Rebound από τους Γεωργιανούς. Τώρα τελειώνουν. 55-67, η ομάδα από την Γεωργία κατακτά την τρίτη θέση στο πρώτο αναπτυξιακό του ΝΟΑ του Συμβέσμου Διατητών. Εμείς θα επανέλθουμε σε περίπου μισή ώρα για το μεγάλο τελικό μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή. Μείνετε συντονισμένοι. Αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σε λίγο και πάλι μαζί.